Έμεινα από χώρο. Χρειάζομαι περισσότερα ντουλάπια. Είναι αλήθεια? Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Minimal Mom Greece, το κανάλι όπου μιλάμε για θέματα που αφορούν τον μινιμαλισμό, αλλά και έναν πιο ήρεμο τρόπο ζωής, πιο απλό τρόπο ζωής, αλλά και το παιδί, καθώς είμαι μαμά μιας μικρής 5,5 ετών και με ενδιαφέρουν και θέματα σχετικά με το παιδί. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει όταν μένουμε από χώρο. Όταν δηλαδή λέμε δεν μου φτάνουν τα ντουλάπια για να αποθηκεύσω τα ντουλάπια της κουζίνας για παράδειγμα, γιατί από εκεί μου ήρθε εμένα η ιδέα, καθώς γέμισαν τα ντουλάπια μου, τώρα που πλησιάζει κιόλας η εποχή για να κάνουμε τη γενική καθαριότητα, άρχισε να γεμίζει από αντικείμενα και έφτασα σε αυτό το σημείο που λέμε τώρα τι θα κάνω, γέμισαν τα ντουλάπια, χρειάζομαι νέους αποθηκευτικούς χώρους, ίσως να φτιάξω και καινούργια ντουλάπια, θα μπορούσε κάποιος, εάν έχει το χώρο και το χρήμα κλπ. Για να φτιάξει καινούργια ντουλάπια. Το ίδιο μπορεί να ισχύει και κυρίως ισχύει και για θέματα που αφορούν τα ρούχα, φτιάχνουμε καινούργιες ντουλάπες, αγοράζουμε καινούργιες σιρταριέρες για να βάλουμε τα περισσότερα ρούχα που μας έχουν προκύψει και το οποίο τελικά είναι αυτό που χρειαζόμαστε, είναι αυτό που δίνει κάποια αξία στη ζωή μας, το ότι κάνει πιο εύκολη τη ζωή μας. Φυσικά και όχι. Σε αυτό το σημείο θα φτάσουμε όσες ντουλάπες και να έχουμε, όσα ντουλάπια και να έχουμε, όσους αποθηκευτικούς χώρους και να έχουμε. Και αυτό γιατί? Γιατί το μυαλό μας έχει την τάση. Όταν ελευθερώνουμε κάποιον αποθηκευτικό χώρο ή όταν έχουμε ελεύθερο κάποιον αποθηκευτικό χώρο, το μυαλό μας σκέφτεται απευθείας ότι τι να κάνω για να το γεμίσω, για να καλύψω αυτό το χώρο. Επομένως, όσο χώρο και να φτιάξουμε, πάντα αυτός ο χώρος θα γεμίζει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, που πρέπει να κάνουμε, είναι να αρχίσουμε να ξεσκαρτάρουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί το λέω κάθε φορά αυτό? Γιατί διαρκώς μαζεύουμε πράγματα. Χρειαζόμαστε καινούργια πράγματα. Ναι, μεν χρειαζόμαστε, αλλά το μυαλό μας βγάζει από μέσα του, ξεχνά δηλαδή, ότι ξεχνά τα αντικείμενα που δεν χρειάζεται πια και εξακολουθεί να τα κρατά, με αποτέλεσμα να γεμίζουν τα ντουλάπια κλπ. Τώρα θα μου πεις, αντί να αρχίσω να ξεσκαρτάρω, μπορώ να οργανώσω καλύτερα τα πράγματά μου μέσα στα ντουλάπια. Συμφωνώ, αλλά και πάλι το ξεσκαρτάρισμα χρειάζεται, γιατί εάν δεν γίνει ξεσκαρτάρισμα, τα άχρηστα πράγματα που είναι εκεί θα συνεχίσουν να συσσωρεύονται με τα καινούργια κιόλας που φέρνουμε και θα συνεχίσουν να γίνονται κατάστατα και όλη την ώρα θα έχουμε να καθαρίζουμε και να συμμαζεύουμε και να αποθηκεύουμε στο χώρο μας αντικείμενα τα οποία δεν χρειαζόμαστε. Οπότε, πάνω απ' όλα, αποχωρίζομαι πράγματα που δεν χρειάζομαι πια. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ζητήσω, εάν σας αρέσει αυτό το βίντεο, πατήστε like, καθώς αυτό βοηθά ώστε να βλέπουν περισσότεροι το κανάλι μου και το βίντεο αυτό φυσικά. Και αν δεν έχετε κάνει εγγραφή, το subscribe δηλαδή, κάντε μια εγγραφούλα, είναι τελείως δωρεάν και βοηθά ώστε να μεγαλώνει η κοινότητά μας σε αυτό το κανάλι. Θυμηθείτε μάλιστα να πατήσετε το κουδουνάκι που βρίσκεται δίπλα από την εγγραφή, που δεν είναι κάτι άλλο από τις ειδοποιήσεις. Ενεργοποιείτε έτσι τις ειδοποιήσεις, ώστε να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Πώς όμως να προχωρήσω στο ξεσκαρτάρισμα των αντικειμένων που δεν χρειάζομαι πια? Πώς θα καταλάβω ότι κάποια αντικείμενα δεν χρειάζομαι πια? Μιας και αναφερθήκαμε στην κουζίνα, να πω το εξής, να ξεκινήσουμε από τα μπαχαρικά. Χρειάζομαι τόσα μπαχαρικά, ας ανοίξω το ντουλάπι και ας δω τον τελευταίο καιρό, την τελευταία σεζόν, τους τελευταίους 3-6 μήνες, πολύ λέω. Ποια από αυτά τα μπαχαρικά
έχω χρησιμοποιήσει. Μήπως έχω πάρει μπαχαρικά απλά για να πάρω και δεν τα αξιοποιώ. Γιατί να μην τα δώσω κάπου αλλού, κάπου που ξέρω πως θα τα αξιοποιήσουν καλύτερα, πως θα τους φανούν χρήσιμα. Και θα ελευθερώσω και τον χώρο το δικό μου, ώστε να βάλω περισσότερα άλλα πράγματα που χρησιμοποιώ. Γενικά, θα παρατηρήσετε πως όταν χρησιμοποιώ τα αντικείμενα που έχω μέσα στα συρτάρια μου, στα ντουλάπια μου, όταν ανοίγω το συρτάρι και βλέπω αντικείμενα που έχω χρησιμοποιήσει, νιώθω καλά. Όταν όμως ανοίγω το συρτάρι και βλέπω και λέω, αυτό δεν το χρησιμοποίησα ποτέ και να το χρησιμοποιήσω κάποια στιγμή. Και ξανακλείνω το συρτάρι, νιώθω ενοχές, δεν αισθάνομαι καλά. Άρα τα έξτρα αντικείμενα, τα περιττά αντικείμενα στο σπίτι δεν έχουν κάτι να μας προσφέρουν, είναι το μόνο σίγουρο. Και επίσης, γιατί να έχω 6 σερβίτσια όταν δεν τα χρειάζομαι πια. 6 από κάθε σερβίτσιο, 6 αντικείμενα από κάθε σερβίτσιο εννοώ. 6 δεν πρέπει να έχουμε ή 12. Εάν εγώ χρειάζομαι 3 ή 4, ή 5, για ποιο λόγο θα πρέπει να έχω ολόκληρη την εξάδα, ολόκληρη τη δωδεκάδα, για ποιο λόγο. Δεν υπάρχει λόγος. Μην διστάζετε λοιπόν να ξεσκαρτάρετε τέτοια πράγματα. Και αν έχω κόσμο κάποτε και λοιπά, πόσες πιθανότητες έχει να γίνει αυτό. Και πάλι, ακόμα και αν έχω κόσμο, θα χρειαστώ όλα αυτά τα οποία έχω. Το να χρειάζομαι και από την άλλη εναλλακτικές, εάν έχω 2 καλά σερβίτσια για μία τέτοια ώρα που αν έρθει ο κόσμος στο σπίτι, αυτό κι αν είναι περιττό. Ποια βήματα λοιπόν μπορώ να ακολουθήσω προκειμένου να ξεσκαρτάρω τα ντουλάπια της κουζίνας, να τα βάλω σε μία σειρά, τι πρέπει να κάνω πρώτα, να ξεκινήσω να καθαρίζω, να τα βγάλω όλα όσα έχω ας πούμε μέσα σε ένα ντουλάπι ή σε όλα τα ντουλάπια και να αρχίσω να ξεσκαρτάρω και μετά να σκεφτώ που να τα βάλω κλπ. Πρώτα λοιπόν ξεκινάμε το ξεσκαρτάρισμα. Το έχω πει και σε προηγούμενο βίντεο, μπορούμε να το κάνουμε και κατά τη διάρκεια μέσα στη σεζόν, πολύ πριν έρθει η γενική καθαριότητα των ντουλαπιών, αλλά και πριν, αμέσως πριν από τη γενική καθαριότητα. Πάντα κάτι θα βρω να ξεσκαρτάρω. Ανοίγω ένα-ένα τα ντουλάπια και αρχίζω να διώχνω λιγμένα τρόφιμα. Ή οτιδήποτε άλλο, σερβίτσια τα οποία δεν χρησιμοποιώ, ειδικά αν ένα ποτήρι για παράδειγμα είναι μισοσπασμένο, λίγο σπασμένο πάνω, δεν βαριέσαι, δεν είναι δεν βαριέσαι, αυτά τα μικρά θραύσματα που έχει το χαλασμένο ποτήρι, τα πίνουμε. Οπότε το ξεσκαρτάρω αμέσως, ένα σπασμένο στην άκρη πιατάκι, ναι, ή ένα πιάτο που δεν μ' αρέσει, έχει μείνει ένα και μοναδικό, το έχω τη μαμά μου για παράδειγμα, και έχει μείνει ένα και μοναδικό, δεν τρελαίνομαι που το έχω, αλλά αφού το έχω ας το κρατήσω. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για κάτι τέτοιο. Ξεσκαρτάρω λοιπόν το πρώτο πράγμα. Δεύτερον, παίρνω και φτιάχνω ένα πλάνο. Ανοίγω τα ντουλάπια μου, βλέπω τι έχω μέσα και κοιτώ, οραματίζομαι τι θέλω να έχω σε εκείνο το ντουλάπι που είναι για παράδειγμα πάνω από την κουζίνα. Αυτό βλέπω, την κουζίνα που μαγειρεύουμε. Τι θα με βόλευε, τι με βολεύει εμένα περισσότερο να έχω σε εκείνο το ντουλάπι. Και ξεκινώ να σκέφτομαι και να καταγράφω στο πλάνο μου, να φτιάχνω στο πλάνο μου, να γράφω για τα ντουλάπια τα οποία μου είναι πιο εύκολα. Δεν ξεκινώ από τα πιο δύσκολα, αυτά που μου είναι πιο αυτονόητα, για μένα πάντα, έτσι. Ξεκινώ από εκεί και συνεχίζω. Φτιάχνω λοιπόν το πλάνο και στο τέλος ξεκινώ, στο τέλος, αφού ξέρω πολύ καλά, έχω στο χαρτί μου ένα ξεκάθαρο πλάνο για το πώς να τα φτιάξω, ξεκινώ ντουλάπι, ξεκινώ από την τροφοθήκη, φτιάχνω την τροφοθήκη, ξεσκονίζω, καθαρίζω, οργανώνω. Ένα tip που θέλω να δώσω κατά την οργάνωση των ντουλαπιών κουζίνας είναι αφιερώνω χώρο στο πλάνο μου για τις συσκευές και τα διακοσμητικά ή δεν ξέρω εγώ τι που έχω αυτή τη στιγμή πάνω στον πάγκο μου, οπωσδήποτε. Αν έχω οτιδήποτε και να έχω πάνω στον πάγκο, όταν κάνω την καθαριότητα των ντουλαπιών,
την οργάνωση των ντουλαπιών, θα πρέπει πάντα να σκέφτομαι, πάντα υπάρχουν πράγματα πάνω στον πάγκο που να χρειάζεται να τα αποθηκεύσω μέσα στο ντουλάπι και να μην τα έχω και τα βλέπω και με ενοχλούν είτε στο μάτι, είτε και στην καθαριότητα ακόμη, είτε και στη λειτουργικότητα του πάγκου. Φροντίζω λοιπόν να έχω χώρο, να κάνω χώρο και για τις συσκευές που έχω αυτή τη στιγμή πάνω στον πάγκο. Λοιπόν, αυτά τα λίγα ήθελα να πω σε αυτό το βίντεο. Ήθελα να τα πω αυτά γιατί είμαι στη διαδικασία που θέλω να καθαρίσω, να οργανώσω τα ντουλάπια μου. Ξεσκαρτάρισμα το έκανα μέσα στη σεζόν. Θα κάνω ένα τώρα, ένα ξεσκαρτάρισμα ακόμη, δεν ξέρω τι μπορεί να βρω. Στο μυαλό μου έχω ότι τίποτα δεν θα βρω. Ωστόσο, σίγουρα κάτι θα βρω και θα κάνω όλα αυτά που σας είπα. Γι' αυτό θέλησα να κάνω αυτό το βίντεο, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις μου αυτές και τον τρόπο με τον οποίο κάνω εγώ το ξεσκαρτάρισμα και το καθάρισμα και την οργάνωση των ντουλαπιών της κουζίνας. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο λοιπόν αυτό το βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που το παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε σύντομα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.